Να δούμε τη δήλωση που έκανε ο κύριος Τσιτουρίδης πριν από λίγα λεπτά στη Ριγίλης. Γιατί πιστεύετε είστε εκτός ψηφοδελτίων και ποιος σας ενημέρωσε? Ήρθα να ενημερωθώ από το γραμματέα του κόμματος. Το βρήκατε? Το βρήκα το γραμματέα και με ενημέρωσε ότι δεν είμαι υποψήφιος στο νομό Κυλκής. Για ποιο λόγο? Δεν είχε να μου πει κανένα λόγο. Θεωρώ ότι είναι μια απαράδεκτη και άθλια πολιτική απόφαση αυτών οι οποίοι κάνουν κουμάντο αυτή τη στιγμή στη Ριγίλης και στο Μαξίμου. Περισσότερα. Λοιπόν, εγώ νόμιζα ότι μεταδώσαμε την πλήρη δήλωση του κυρίου Τσιτουρίδη. Μου λένε όμως οι συνάδελφοι ότι πήγε να φύγει, επέστρεψε και είπε κι άλλα, Γιώργο. Πάμε να ακούσουμε. Μισό λεπτό ξανά. Έχω να προσθέσω και κάτι άλλο. Ναι. Στο παρελθόν, σε αυτή την παράταξη, δέχτηκα λάσπη και συκοφαντία. Σιώπησα προτάσσοντας την ανάγκη συμπαράταξη μέσα σε αυτή την παράταξη. Αυτή τη φορά δεν θα σιωπήσω. Το χρωστώ στους γονείς μου, το χρωστώ στα παιδιά μου, το χρωστώ σε όλους αυτούς οι οποίοι το 2007 δεν πίστεψαν στη λάσπη και τη συγκοφαντία και με ετοίμησαν στο νομό Κυλκής. Από το 2007 υπήρξα στέλεχος αυτής της παράταξης, υπηρέτησα με πίστη τις αξίες και τις αρχές της παράταξής μου. Για να δεχτώ. Κανείς δεν ξέρει τους λόγους. Ένα πράγμα, εγώ απευθύνομαι σε όλους αυτούς οι οποίοι με αγαπούν, με πιστεύουν και είναι υπερήφανοι για μένα σε όλη την Ελλάδα. Η φλόγα, περιμένετε, η φλόγα, οι αξίες και οι αρχές που μας οδήγησαν στο ριζοσπαστισμό του 1997, που ήταν η βάση μας στην αντιπολίτευση κόντρα σε συμφέροντα και διαπλοκή. Μέχρι την αντιπολίτευση, η φλόγα αυτή μένει ανοιχτή σε όλη την Ελλάδα. Προσκοπήκατε, κύριε Υπουργέ. Θα βρούμε. Τους λόγους δεν τους ρωτήσατε. Λοιπόν, ξέρω ότι ο αγώνας τον οποίο έχω μπροστά μου και ο δρόμος είναι ανηφορικός. Θα βρούμε όλους αυτούς οι οποίοι πιστέψαμε από τα 1997 πράγματα για να κάνουν κουμάντο σήμερα, για να κάνουν κουμάντο στη Ριγίλης και στο Μαξίμου η εκλεκτή της διαπλοκής. Κουμάντο στη Ριγίλης και στο Μαξίμου η εκλεκτή της διαπλοκής.